Μετά την παρέτηση θλίτου, καμία αντίδραση δεν σημειώθηκε από τους κατοίκους των Σερών, ενώ κλειστό παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας στο γραφείο του παρετηθέντος βουλευτού. Συνέπειες αυτή η παρέτηση, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, δεν υπάρχουν. Διότι η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας είναι 151 βουλευτές από σήμερα. Για μένα ήταν αναμενόμενη και ήταν η μοναδική λύση για τον κύριο Κλήτο η απόφαση αυτή. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Η παρέτηση ήταν η πιο καλύτερη που έκανε παρά την εξαρτοποίησή του. Την περιμέναμε διότι δεν μπορούσε να σταθεί ο κύριος Κλήτος, δεν μπορούσε να. Τέλος πάντων, το 47% να το προδώσει. Δεν θα μπορούσε να σταθεί στις Σέρρες ο κύριος Κλήτος. Όσο για την Ομαρχική Επιτροπή Σερών της Νέας Δημοκρατίας, με σημερινή επιστολή της προς τα κεντρικά γραφεία καταδικάζει κάθε κίνηση φιλοσαμαρικών βουλευτών που στόχο έχει να ρίξει την κυβέρνηση.